ούτε το βλέμμα των ματιών σου, ούτε το σχήμα των χιλιών σου. Δεν θυμάμαι, μα φοβάμαι την αυρά σου τα πρωινά που θα με παίρνει αγκαλιά. Αυτό φοβάμαι. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ, ας ονειρεύομαι μου είναι αρκετό. Έτσι είμαι εγώ, ένα χαμόγελο για σένα θα φυλάξω. Άλλωστε σου το γούστο. Έτσι είμαι εγώ, δεν θυμάμαι. Δεν έχει χρώμα η σιωπή, μόνο ένα για και ένα γιατί. Αυτό θυμάμαι, μα φοβάμαι. Κάθε σκέψη μου κρυφή στη δική σου θα οδηγεί. Αυτό φοβάμαι. Ο κύριος Βαγγέλης με προσέλαβε στη δουλειά του. Τι δουλειά κάνει? Επιχείρηση έχω. Δεν χρειάζεται, τη μικρή θα την ταΐζω εγώ. Όχι, δεν καταλάβατε, δεν την προσλάβω σαν ζωντανό. Και τι είναι η κόρη μου σκυλή για να την ταΐζεις? Δεν με θέλεις ρε Σταυρούλα, σαν προστάτη σου, σαν άντρα σου να πούμε. Αυτό πήγε να σου πει προηγουμένως για την εμπλοκή. Μη μιλάς εσύ ρε. Αντώνη, γνώρισε έναν κύριο. Θέλεις να πεις ότι γουστάρεις άλλον? Εγώ μπορώ να πηγαίνω. Κάτσε βρε Βαγγέλη. Δεν είσαι άντρας εσύ να το αντιμετωπίσεις αντρίκια. Όχι, ξέρεις πόσα πάρτι έχω ντυθεί τραβεστή. Μπορεί κατά βάση να το έχω στο αίμα μου. Έκανες τίποτα με αυτόν εδώ? Την ώρα που εγώ έλειωνα στο κελί της φυλακής, εσύ το έχεις ρίξει στο σεξισμα με αυτόν εδώ το λουκουμά. Τι έκανε αυτό το ξέσχισμα? Λέγε ρε εσύ, τι της έκανες ρόσο? Εγώ ήμουνα στο κάτεργο. Κύριε, βρισκόμαστε ενώπιον μιας κυκτράς πλάνης, η οποία με τραντάζει, επαθαίνω ηλίγκους. Φύγετε όλοι από εδώ, θα έρθει ανιψιά μου. Εγώ πώς να φύγω, μου κρατάει το σακάκι. Δεν είμαι υπάλληλος εγώ και μάλιστα αργόμισθος, να έρχομαι κάθε μήνα να παίρνω το μισθό μου. Χώρια που άμα έρχομαι θα αναγκάζομαι να σας βλέπω και εγώ δεν γουστάρω να σας βλέπω. Δώστε μου και μια αποζημίωση και τα υπόλοιπα σας τα χαρίζω. Δηλαδή παρετήσει από τα μερίσματα? Ναι, και από τα μερίσματα παρετούμε και από γιώσεις μάνας μου παρετούμε και από τα κέρατά μου παρετούμε. Πρέπει να υπογράψεις. Και τα κέρατά μου δεν υπογράφω, δεν ξέρω τι κάνει η Λίζα με τον παλαιολόγο. Τώρα εσύ αστείευεσαι. Ναι, είμαι στα κέφια μου. Ρε τι έχετε σκαρώσει πάλι? Για σήκω ρε θεία να δω πως κάθεσαι πάνω στο Βαγγέλη. Μάνα και κόρη τον καθαρίσατε? Τον κρατάτε όμοιρο μέχρι να ομολογήσει. Αμάν, αδελφάκι μου! Γεια σου, Λιζάκη, τι κάνεις? Για σέξω, ρε! Για σέξω, μα... Κοίτα να δεις, δεν έχεις απόδειξη για να με βουτήξει η αστυνομία, έτσι? Ούτε μόνο πεστούκανα, ούτε τίποτα. Είμαι με αναστολή. Έξω, είπα, έξω! Για μένα με πονάνετε εντός διάμου. Στο σπίτι μου, βρε, αφιλότιμη. Το είμαι όμικρον γιώτα, γιατί εγώ δεν φταίω. Αυτός με χτύπησε σαν καλακαθούμενα. Δεν σέβεσαι τίποτα, πια! Θα φοβάμαι να ανοίξω τις δουλάπες μου, μας πρώτα να εργαστήσουν. Αυτός δεν είναι δικός μου. Για σέξω, ρε. Για σέξω, ρε. Έξω, έξω, γρήγορα! Γιατί μου το έκανε αυτό ο πατέρας σου? Δεν το έκανε μόνο σε σένα, το έχει κάνει και σε μένα, το έχει κάνει και στη μάνα μου. Αυτός είναι, τώρα θα αλλάξει. Και γιατί ανάμεσα σε εκατομμύρια γυναίκες διάλεξε τη δική μου? Γιατί ήταν το πιο ζώο από όλες. Δεν τρέπεσαι, ρε, να στεναχωρίζεσαι για μια γυναίκα που σε πούλησε για έναν άλλον? Και εσύ γιατί στεναχωρίζεσαι για τη Λίζα που σε πούλησε για τον παλαιολόγο? Δεν είναι εξακριβωμένο αυτό. Και ύστερα θα συγκρίνεις τη Λίζα με τη δική σου τη γελάδα. Είδε ότι έχασα και την εξουσία. Και σου λέει από ποιον άλλο θα τα αρπάξω. Έχεις δίκιο. Τη διαγράφω. Η Σούλα πέθανε. Πάμε στα δικά μας. Τι κάνουμε? Έδωσα το τηλέφωνο και τη διεύθυνση της Λίζας στον πατέρα μου. Κακός. Θα πάει να της τα ρίξει. Μη λες βλακίες, ρε. Μη λες βλακίες. Επέμενε να της μιλήσει. Θα στείλουμε πρέσβης, ρε Αντώνη. Τι άλλο να κάνω, ρε. Μπορείς να μου πεις τι άλλο να κάνω? Τα παράτησα όλα. Είμαι μόνος μου. Είμαι ελεύθερος. Πρέπει να το μάθει αυτό. Και να σε λυπηθεί. Αυτό μου το ξαναπείς γιατί θα σου φέρω του μπουκάλα στο κεφάλι. Ο πατέρας μου μου είπε να το πολεμήσω και θα το κάνω. Δεν τα παρατάω εύκολα. Ο πατέρας μου είναι γάτα, θα καταλάβει αν η Λίζα με θέλει ακόμα. Και θα μου τηλεφωνήσει. Ο Αντώνης μου μίλησε για σένα. Ήμουνα σίγουρη. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Πιστεύεις ότι ο Αντώνης δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου? Δεν ξέρω. Και αν σου πω εγώ? Μου έχει πει εκείνος. Ότι είναι? Ναι, το έχει ξαναπεί. Και το πίστευε? Ναι, και μετά με πέταξε σκουπίδι και πήγε και αραβωνιάστηκε. Τον ξέρεις καλά τον Αντώνη? Πολύ καλά. Αν δεν το ξέρεις, ο Αντώνης είναι σαν και εμένα. Φοβάται τις γυναίκες με προσωπικότητα που του πάνε κόντρα. Τις γυναίκες που του τα λένε χήμα, που δεν μπορεί να τις κατακτήσει. Εννοείται να τις κάνει θύμα του. Και αυτό είναι τρελό.
Δεν θέλει αυτές τις γυναίκες που είπατε, αλλά ούτε του λένε τίποτα οι γυναίκες που γοητεύονται, παραδίνονται και γίνονται θύματα. Μετά από 2-3 βραδιές τις πετάει στάχιστα. Άρα ποιες θέλει. Μήπως θέλει ένα καλό ψυχίατρο. Πιθανόν. Αν κρίνω από τον εαυτό μου. Κύριε Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Σκέτο. Να σας πω. Αισθάνομαι ότι είμαστε μια ωραία παρέα. Τι θα λέγατε να μου επιτρέψετε να σας βγάλω απόψε έξω, έτσι να πάμε σε ένα μπαρ να διασκεδάσουμε. Μέσα είμαι. Σε μπαρ. Πώς βρεθήκατε σε μπαρ. Ήρθαμε να διασκεδάσουμε. Είναι και ένα ωραίο κορίτσι μαζί μας. Σε ποιο μπαρ είσαστε. Το ξέρεις. Πρέπει να έχετε έρθει με τη Λίζα. Τι θα κάνεις. Θα το σκεφτώ. Τι να κάνω, ρε. Η Λίζα είναι με τον πατέρα μου σε ένα μπαρ. Είναι και κάποια άλλη μαζί. Μου φαίνεται. Την πήρε μαζί του. Ποια. Τη Σούλα. Εγώ αποκλείεται να το συνηθίσω αυτό το ποτό. Μη μου πεις ότι μυρίζει κοριό. Η ξενέρωτη το λένε. Και ποιος είπε ότι εγώ δεν είμαι ξενέρωτη. Τιμή μου και καμάρι. Όχι, θα πίνα σε νεροφίδα όπως πίνεις εσύ για να είμαι ιν. Ιν, ωραίο. Σήμερα οι ιν πίνουνε σφινάκια. Όλα τα ξέρετε, κύριε Κωνσταντίνε. Με έχει στήσει πολύ στη γωνία, Ρεβέτα. Γιατί τόσο δεν σου αρέσω. Ωχ, και δεν έχει αρχίσει να πίνει ακόμα. Α, δεν χρειάζεται. Εγώ μεθάω όταν βρίσκουμε με μια όμορφη κοπέλα. Κατάλαβα. Εγώ είμαι τέρας. Για τον Γεάδα κατευθείαν. Εσύ άστα, εσύ ανήκεις αλλού. Τώρα γίνομαι φωτιά και λαύρα. Εσύ το είπες, Νάση. Ποιος? Εκείνος που κάθεται δίπλα στον καράφλα. Ο Αντώνης. Κοίτα σύμπτωση. Αντώνη. Ο πατέρας σου κάνει νόημα. Κάνει πως δεν βλέπει ο γιος μου. Αυτός. Αυτός βλέπει και από τα αυτιά. Θα πάω εκεί. Γιατί εγώ που θα πάω. Καλησπέρα. Τι σύμπτωση. Σε ειρωνεύεται. Σκάσε, ρε. Δεν το κατάλαβα, για αλήθεια μου έχεις. Γνώρισες τον πατέρα μου. Το γνώρισα. Και η Σούλα. Πώς σου φάνηκε. Και πολύ κόμενος. Σκάσε, ρε, μες τ' αυτή μου. Είναι έξω καρδιά. Παρόλο που δεν ξέρω πού είναι η καρδιά, δεν με έχει ενοχλήσει ποτέ. Ναι, αλλά από καρδιά αγκινάρα, κύριε Κωνσταντίνη. Εγώ την χρησιμοποιώ μόνο στις αισθηματικές μου ιστορίες. Εβέτα. Εγώ πού να ξέρω. Έλα, τώρα έτσι θα με έχει ψυχολογήσει. Φαίνεσαι τσακάλι. Πού σε κατάλαβε, μωρή. Εντάξει. Επειδή είναι ωραία βραδιά και έχουμε και ωραία παρέα, κάνω το κορόιδο. Η Λίζα Αντώνη είναι σπάνια κοπέλα. Πού το ξέρετε. Εγώ έχω πείρα. Στη διαφήμιση. Ο Αντώνης πιστεύει το αντίθετο, ότι είμαι μούτρο, πονηρή και ότι πιέζω τις καταστάσεις. Ότι δεν τις νιώθω αληθινά και το χειρότερο, ότι επιβάλλομαι και θέλω να γίνετε πάντα το δικό μου. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Τότε μου κάνεις. Μπορώ να σου πω. Το πρόβλημα δεν είναι να σου κάνω εγώ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μου κάνεις εσύ. Το είπαμε! Και γιατί τα παράτησες όλα και ήρθες απόψε εδώ. Γιατί πιστεύεις ότι ήξερα ότι θα έρθεις απόψε εδώ. Δηλαδή, δεν θες να είσαι όπου είμαι εγώ. Για ένα διάστημα, μέχρι να ξεσυνηθείς, όχι. Και γιατί προσπαθείς να ξεσυνηθείς εγώ. Το προσπάθησα και δεν τα κατάφερα. Εσύ πάντα κάνεις αυτό που ενδιαφέρει εσένα. Ποτέ δεν σκέφτεσαι τι ενδιαφέρει τον άλλον. Είσαι πάρα πολύ σκληρή. Ρε Αντώνη, έχεις τίποτα άλλο να πεις. Ό,τι θες. Δεν σε ονόμεθα. Άσε με ένα διάστημα να βάλω τα μυαλά μου σε μια τάξη, να ισορροπήσω, να δω τι μου γίνεται. Καταλαβαίνεις. Κατάπια μια βόμβα και γίνα κομμάτια μέσα μου. Πολύ τραγικά τα λες, τόσο πολύ μ' αγάπησες. Για να καταλάβω. Χτες μου είπες ότι δεν πρόκειται να ξαναμάστε μαζί. Τώρα μου λες ότι θέλεις να βάλεις το μυαλό σου μια τάξη, να ηρεμήσεις, να δεις τι γίνεται. Δηλαδή, μπορώ να περιμένω μέχρι να αποφασίσεις. Κάτι τέτοιο. Έλεγε δεν είναι σωστό να αφήνουμε τους άλλους μόνους. Και με συγχωρείτε δηλαδή επειδή σας μίλησα προηγουμένως όπως σας μίλησα. Αλλά εσείς τα ρίχνετε σαν ένα κορίτσι χωρίς να το ρωτάτε. Είναι αραβωνιασμένο, θέλει κάποιος να την παντρευτεί, ανήκει σε κάποιον. Μα αυτά δεν τα ρωτάνε. Οφείλει η ίδια η κοπέλα να στα πει. Έτσι ξεκινάτε εσείς. Συγγνώμη, είστε αραβωνιασμένοι, λογοδοσμένοι, παντρεμένοι. Αν δεν είστε, μπορώ να σας κολλήσω. Τι θες, ρε Παναγιώτη. Αυτή σε ξέχασε ένα λεπτό. Μα τα είπε ο Κωνσταντίνος. Είχα σχέσει με έναν ηλίθιο, είπε, αλλά τώρα πια δεν με ενδιαφέρει. Καλά, αυτό δεν χρειαζόταν να το πεις. Και εσείς κάθεστε και λέτε για τις κατακτήσεις σας. Άμα είναι εφήμερες. Σοβαρά, ε. Θα μας πείτε και για την κοπελίτσα. Κόφτω. Με μένα δεν έχει τίποτα. Προς το παρόν. Α, όχι, όχι, Κωνσταντίνε. Δεν μπορώ. Είσαι πολύ άστατος. Αρχίσαμε το άγριο δούλεμα, βλέπω, ε. Θα μας πεις και πώς το κάνεις. Όπως το κάνεις κι εσύ. Με διάγκρα ή χωρίς. Πώς σταματάς εσύ, ρε φίλε. Εμείς τουλάχιστον έχουμε τα νιάτα μας. Εσύ πουλάς δύναμη και χρήμα. Είπα που θα το παίξουμε μεξικάνικη σαπουνόπερα. Σταμάτα, μωρέ. Όχι, ρε, δεν σταματάω. Εγώ τη Σούλα θα την έκανα γυναίκα μου. Και τώρα τη μαγάρισε. Μα δεν πρόλαβε, ρε. Ο Κωνσταντίνος.
τρεις θέλει στη διατησιά του. Αφήσατε το δούλεμα με αυτόν και πιάσατε εμένα. Εμένα γιατί να με δουλέψουν, ρε. Τι μου λείπει. Και εμένα σε βεβαιώ δεν μου λείπει απολύτως τίποτα. Και στον Ερμή του Πραξιτέλη δεν λείπει τίποτα, αλλά δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Εσύ που το πήγες, ρε. Δηλαδή, τώρα πώς το έχεις δει το πράγμα, κάτσε στη γωνιά σου και θα σε φωνάξουμε. Δεν φτάνει που μας πήρε το κορίτσι, μας ηρωνεύεται κιόλας ο κύριος. Τι γιατί μέσα εσύ, ρε. Ποια είσαι εσύ, ρε Λιζάκη, η Αφροδίτη της Μήλου. Να, τώρα λέγαμε για την Ερμή του Πραξιτέλη. Να ρίξουμε και ένα δισκοπόλο του Μύρωνα. Αυτό τον ευνοχήσανε. Ρε, εσείς πουλάτε τρέλα. Εγώ. Και εσύ, ρε Αντώνη. Ποια Αφροδίτη, μια απλή γυναίκα είμαι, η Λίζα, το Λιζάκι που λες. Και λες, μικρό είναι το Λιζάκι, το σοδούλικο είναι. Θα μας σηκώσει ύψος και μάλιστα μπροστά σε ένα βελισάριο. Αυτοκράτορας ο άνθρωπος. Και τώρα θίγεται, επειδή του είπαμε, ναι κύριε, θέλουμε να ησυχάσουμε, να σκεφτούμε, να ηρεμήσουμε. Και να αποφασίσουμε. Γιατί όχι, γούστο μου είναι. Δικός μου είναι αυτός και τον διαθέτω όπως θέλω. Και μιλάω έτσι μπροστά σε όλους, γιατί όλοι ξέρουν την υπόθεση. Έχουμε γίνει ρεκλάμα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα αποφασίσεις. Τότε γιατί φύγεσαι. Με πειράζει που δεν με πιστεύεις. Δεν μου λες την ιστορία με τον Βοσκό και τους Λύκους την ξέρεις. Σταμάτα, Λίζα! Μην κάνεις πλάκα μαζί μου. Δεν ήταν καθόλου καλή ιδέα που ήρθαμε εδώ. Και ακόμα χειρότερα που ειδοποίησες το γιο σου να έρθει. Εσύ που πας, δεν θα κάνεις μαζί μου. Μόλις γίνω 40, κάνω ένα τηλεφωνηματάκι. Εχ, σέρνεις κακό ριζικό, αγόρι μου. Πρώτη φορά με σνομπάρει γυναίκα. Άσε μας, ρε πατέρα. Βέβαια. Δεν είναι όλες ηλίθιες ζούλες. Τώρα καρφώθηκα μόνος μου. Καλημέρα. Εδώ είσαστε. Τώρα τι βλακίες είναι αυτές που κάνω κι εγώ. Για ποιες λέτε. Τι έκανα τώρα εγώ, έδιωξα το γιο μου. Όχι. Απλώς του χρειάζεται ένα μάθημα. Ποιο ένα μάθημα. 10 φροντιστήρια να τον αναλάβουν, αυτός είναι ανεπίδεικτος. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του, αυτός είναι ο Αντώνης. Είναι τελειωμένος, δεν αλλάζει. Και σας αρέσει έτσι όπως είναι. Όχι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Επειδή δεν μας αρέσει το παιδί μας, το διώχνουμε. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι κακούργος. Έχει τρέλα με τις γυναίκες. Έμοιασε του καταραμένου, του πατέρα του. Φοβάμαι ότι τώρα που είναι και αυτός εδώ θα χειροτερέψει. Θα μπορούσε να μην του αρέσουν οι γυναίκες. Αυτό δεν θα ήταν χειρότερο. Ναι, αλλά τουλάχιστον δεν στρώνεται στη δουλειά. Με λίγα λόγια είναι ρεμάλι. Δεν λέω. Είναι. Αλλά είναι και γιος μου. Και προτιμώ να έχω ένα ρεμάλι παρά να μην έχω καθόλου γιο. Και πέρα από όλα αυτά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι εκτός από αυτά τα ελαττώματα ούτε ηλίθιος είναι ο Αντώνης μου, ούτε κακός, ούτε απατεώνας. Και πού ξέρεις, μεγαλώνοντας μπορεί να αλλάξει. Για μένα μόνο μια γυναίκα θα τον άλλαζε. Ποια? Γενικώς λέω, μια γυναίκα. Αλλά μια γυναίκα που θα την αγαπήσει αληθινά και θα την έχει ανάγκη. Αυτό είναι που δεν πιστεύω. Ότι θα υπάρξει ποτέ τέτοια γυναίκα. Και όπως λέει αυτός, δεν γεννήθηκε ακόμα. Άμα. Να σου πω κάτι. Έχεις φέξει. Στραβός είμαι, δεν το βλέπω. Α, το βλέπεις. Πού, στο καθρέφτη. Ότι έχει φέξει. Ρε, τρελάθηκες. Α, κατάλαβα. Έχουμε ζαλιστεί από το ξενύχτη και δεν ξέρουμε τι λέμε. Εσύ λέω έχεις φέξει. Πάω για ύπνο. Μπράβο, εγώ πάω για αυτοκτονία. Ρε, αυτοκτόνησε για την Γελάδα. Αντώνη, με είχες εδώ όλη νύχτα και μου κατέβασες όλα τα καντήλια της Λίζας. Τώρα εγώ δεν έχω νεύρα, έχω τυράντες. Έχουνε τεντωθεί και θα σπάσουνε. Και ξέρεις, η νευρασθένεια προκαλεί αυτοκτονία. Γιατί δεν τσακώθηκες με τον πατέρα μου, γίνατε αντίζηλοι. Άμα δεν ερχόσουνε, θα σκοτωνόμαστε. Με κοίταζε σαν σκισμένο τσουβάλι. Μου πήρε τη γυναίκα, μου το έπαιζε και περήφανος. Δηλαδή είχα τέτοια τσαντίλα που αν δεν ήταν πατέρα σου θα με δέρνε. Άσε ρε να το πάρει το κορίτσι να δει λίγη τύχη. Με σένα τι θα δει, ρε. Είσαι τρελός σαν και εμένα. Θα το τρελάνεις και το χειρότερο απ' όλα θα το ψοφείς στην πείνα. Γιατί ρε, τι δουλειά ξέρεις να κάνεις. Ξέρεις καμιά δουλειά. Γιατί εσύ ξέρεις. Τι σου λέω κι εγώ σαν και εσένα και ντρέπομαι. Και αυτή η άτιμη το έχει μυριστεί. Η Λίζα. Ναι, γι' αυτό δεν με πιστεύετε. Τώρα που σου μιλάω, πιστεύω ότι έχω αλλάξει. Το πιστεύω όσο τίποτε άλλο. Πιστεύω ότι αν την είχα, θα την αγαπούσα, θα την φρόντιζα, θα την πρόσεχα. Δεν θα κοίταζα άλλη γυναίκα, θα ριχνόμουν στη δουλειά μου. Αυτά τα πιστεύεις τώρα. Τι σου λέω, ρε βλάκα. Τα πιστεύω γιατί δεν την έχω. Τώρα ερώτηση είναι αυτή. Ναι. Μήπως αν την είχα, ξαναγινόμουν εκείνος και χειρότερος. Αυτό ούτε το μαντίο των αδερφών δεν μπορεί να μου το πει. Ποιον αδερφό. Τον αδερφό.
Τι μου ζητάς τώρα, να μιλήσω λογικά. Εγώ από τα αστράκια βλέπω ξενύχτη. Βλέπω αστράκια από το ξενύχτη. Καταλαβαίνεις. Πάντως εσύ, γιατί ρισκάρεις αφού δεν έχεις βεβαιωθεί ακόμα, αφού ούτε και εσύ ο ίδιος δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Και πώς θα το μάθω. Μόνο άμα ξαναγυρίσει η Λίζα. Και αν τελικά είσαι όπως πριν. Δεν βαριέσαι. Συγγνώμη, λάθος θα πεις το πειραματόζωο. Είσαι η φωνή της συνείδησής μου. Η αγριοφωνάρα. Μόνο που είμαι ερείπιο και δεν έχω τη δύναμη να φωνάξω. Τι να φωνάξεις, ρε. Αντώνη! Είσαι ασυνείδητος. Να σου πω. Κλείσε την πόρτα φεύγοντας. Σούλα, θα πεθάνεις. Αυτό τώρα ένα είναι το κόλλο. Τι ώρα είναι. 8. Πόσες ώρες έχω κοιμηθεί. Άρα, Βελισάρια, πρέπει να μεταναστεύσω. Ένας. Λιζάκι, σε ξύπνησα. Μπα, ιδέα σου. Δεν είναι έξι πάντως. Καλοσύνη σου που μ' άφησε, κοιμήθηκα 2 ώρες παραπάνω. Σήκω στο τηλέφωνο και πες ότι πέθανα. Αλλά φάει τη γλώσσα σου. Μη μου λες φάε, δεν τρώω τίποτα πρωί-πρωί. Χωρίς που το στομάχι μου είναι χάλια. Σήκωσα το και πες ότι κοιμάμαι. Σε ποιον? Στο τηλέφωνο. Κοιμάται. Δεν μπορεί, μωρή, επίτηδες το κάνεις. Σήκωσα το, μωρέ! Ναι, ποιον? Τι ποιον, μωρή, μένει κανένας άλλος εδώ μέσα. Α, τη Λίζα. Η ξαδέρφη της είμαι. Ο παλαιολόγος. Ο γνωστός. Κοιμάται, πειράζει. Ναι, καλά. Χάρηκα. Θα ξαναπάρει, λέει. Δεν θέλω κανένα. Να σου πω, βρε Λιζάκι. Εσένα σε κυνηγάνε πολύ, ε. Ποιος τη χάρη σου. Εγώ καλέ τι έχω πάθει με το Βαγγέλη, μου λες. Μόνη ιδέα μου έχει γίνει. Μα τι μου έχει κάνει. Δεν το κατάλαβες, ε. Όχι καλέ, λέω, μάγια μου έχει κάνει. Δεν ξέρω αν την ώρα που στο έκανε διάβαζε τη Σολομονική. Φαίνεται όμως ότι σ' άρεσε. Λες, ε. Και ήμουνα και μεθυσμένη. Καλά, εσύ σήμερα δεν θα πηγαίνεις να πιάσεις δουλειά. Ναι, τώρα εκεί θα πάω. Δουλειά. Έλα καλέ τώρα μεταξύ μας. Για να με βλέπει με θέλει εκεί. Το κεφάλι μου. Ξενύχτησε όλη νύχτα μέσα στην ταραχή μου. Τι να σε βλέπει, μωρή, τι είσαι, κάντρο. Βελιζάκι, θα μου δώσει να βάλω ένα δικό σου φόρεμα. Εσύ έχεις πολύ ωραία φουστάνια. Θέλω να κάνω εντύπωση. Στο κρεβάτι δεν κατάφερες να το εντυπωσιάσεις, ε. Μην το λες. Καλά, πήγαινε μέσα και διάλεξε. Εγώ θα πάω να κοιμηθώ. Καλέ, να σου πω. Χάσαμε το σταμάτι. Πέσαμε το βράδυ να κοιμηθούμε, εγώ, η μάνα μου και αυτός. Εγώ ξάπλωσα δίπλα στη μάνα μου, περίμενα να σταματήσει να ροχαλίζει, να αλλάξει πλευρό 10 λεπτά για να μπορέσω να τον πάρω. Αυτός καθόταν κουρασμένος στον καναπέ, δεν σάλαβε. Εγώ τελικά κοιμήθηκα. Τώρα το πρωί δεν το βρήκα πουθενά. Καλά, η μάνα σου κουφή είναι. Βαράω τα κουδούνια και δεν ανοίγει. Κοιμάται. Αν δεν κοιμάται, βάζει μπροστά το τρακτέρ και κόβει βόλτες μέσα στο σπίτι. Έπριζαν όλα. Από την πιατοθήκη μέχρι τη λεκάνη του τουαλέτα. Πού ήσουν, Σιγά? Κοιμόμουν στις σκάλες. Χαλά. Σκεύρωσα. Κάποιος κόπανος μου πάτησε τα δάχτυλα όπως κατέβαινε και ξύπνησα. Ούτε για όλα τα λεφτά του κόσμου, Τελείωσε. Αλλάζω σπίτι, αλλάζω χώρα, με τη φρόσω δεν ξανακοιμάμαι. Αφού το ξέρεις ότι ροχαλίζει. Αν δεν ροχάλιζε, έβριζε. Α, σε βάλω κάτω, α σου αλλάξω τον αδόξαστο. Μούλε του κερατά. Θα έβλεπε όνειρο τον πρώην μου. Πήγαινε μόνη μέσα να διαλέξει ένα φουστάνι. Δεν μπορώ να κρατήσω τα μάτια μου. Εγώ και να μην θέλω να πάω να φάω μέσα, σκέψου πως είμαι. Καλώς στο αφεντικό! Σήκω πάνω, ρε. Εμείς εδώ δουλεύουμε συνεπείς στις παραδόσεις. Μη γελάς, ρε, μπροστά στην αφεντική να μας. Έχετε υπόψη σας ότι είπα του Κωνσταντίνου να απολυθείτε. Ποιου Κωνσταντίνου, λέει, ρε? Του Γλίτσμπουργκ. Τι λες, ρε? Έκανες τέτοιο πράγμα. Τι? Γλίτσμπουργκ. Στη θέση που είμαι, κρατάω την ψυχραιμία μου. Δεν θα γίνω ισακιόμοια με τους δακτυλογράφους. Μάλιστα, ψωνάρα. Άμεστο διάολο. Είδες, δεν μπορεί να κρατηθεί πάνω από 2 λεπτά η κυρία. Καλημέρα σας. Να και ο βασιλικός σύζυγος. Μπα, αυτός είναι ο βασιλικός κερατάς. Πατσουλή,
Με σένα δεν θα ασχοληθώ. Έχω πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Σουλάκι, άκου να δεις πράγματα. Χθες το βράδυ ήμουν σε ένα μπαρ και είδα τον κύριο Βελισάριο με μια πολύ όμορφη γυναίκα. Δίμετρη. Και τι με νοιάζει εμένα για τον Βελισάριο? Αυτός έχει δίμετρες, τρίμετρες, κοντές, ψηλές, από όλα έχει ο Μπαξές. Δεν κατάλαβες. Ο Βελισάριος πατήρ. Και δεν τον πλάκωσες. Γιατί? Που απατάει τη φιλενάδα σου. Εσύ σκάσε, είπαμε. Άκουσε, Παναγιώτη. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Ό,τι κάνει ο γιος του, κάνει κι αυτός. Ναι. Μόνο που η μηλιά είναι αυτός. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει και 30 γυναίκες. Εγώ ξέρω ότι είμαι η εκλεκτή. Εσύ είσαι για το υπόλοιπο νομό Αττικής, ρε. Ηλίθιο που θέλω να σε κάνω και γυναίκα μου. Να. Α, το βρωμόχερο. Θα τον πνίξω. Τι κάνεις εδώ, ρε. Ποιος ήρθε? Πού να ξέρω ποιος ήρθε. Ρε Λιζάκη, άσε με σε παρακαλώ να κοιμηθώ λιγάκι. Θα πεθάνω. Σήκωσε τηλέφωνο, μωρέ. Άντε. Μη μου ζητήσεις να σου πω πόσα δράμια είναι. Ρε, κοιμάσαι όρθιος. Ναι. Σήκωσε εδώ κι άμα με ζητήσουν να πες ότι κοιμάμαι. Παρακαλώ. Ποιος παλαιόλογος? Δεν είναι. Είναι στο κρεβάτι. Τι κάνει? Τι κάνετε στο κρεβάτι? Κοιμάται. Ναι. Πότε θα ξυπνήσει? Ποτέ. Δεν έχετε ακούσει για την ωραία κοιμωμένη? Να σας πάρει όταν ξυπνήσει. Εντάξει. Να σου πω, ποιος είναι αυτός? Θα σκάσω. Μα που να σκάσεις, Βαγγέλη, τι θέλεις, γιατί δεν με αφήνεις να κοιμηθώ? Τώρα εγώ ξύπνησα, Πήρες τα κομμάτια εσύ, μωρέ. Εντάξει. Στα κομμάτια είπα, μωρέ, δεν είπα στην κουζίνα. Τι θα κάνω με αυτόν, τι θες, ρε Βαγγέλη, τι θες? Τι θέλω, αυτό που θέλω το βρήκα. Γύρευα τον πελά μου και τελικά το βρήκα. Η ξαδέρφη σου είναι τρελή. Όχι, μια χαρά είναι. Μπήκε στο γραφείο μου και στρώθηκε εκεί. Εγώ δεν είχα πάει ακόμα. Μπήκε η ιδιαίτερα μου, πήγε να τη βγάλει έξω και την απέλησε. Την ιδιαίτερα σου? Ναι. Φώναξε εκείνη κάποιους υπαλλήλους, τους απέλησε κι αυτούς. Τελικά φώναξαν τον τρελάδικο. Και τι τους είπα, ότι είναι Κλεοπάτρα της Αιγύπτου? Αν δεν πήγαινα εκείνη την ώρα, θα της είχαν περάσει στη Ρωμανδία. Α, θα ησυχάζαμε. Ποια είμαι εγώ, μου λέει. Είχε ξεχάσει. Δεν είμαι μνηστή σου, μου λέει. Α. Όχι, της λέω. Υπαλληλός μου είσαι. Τι λες, ρε ψωνάρα, μου λέει, που θα έχεις τη γυναίκα σου υπάλληλο? Ρε κορίτσι μου, της λέω. Με κάθε μια που πηγαίνω μαζί της στο κρεβάτι, δεν την παντρεύομαι. Ναι, αλλά η κάθε μια δεν έχει τη φρόσα για μάνα της. Άντε να δούμε πώς θα καθαρίσεις τώρα. Θες να της μιλήσεις? Αμέ, γιατί θα φοβηθώ. Τι κάνετε? Πεινάω. Ρε θεία, ακόμα δεν άνοιξες τα μάτια σου. Όχι. Με το στόμα θα φάω, δεν θα βάω με τα μάτια. Αυτό το κτίναστο ότι είχαμε ψωνίσει, τα έφαγε. Σηκώνεται την ήττα σαν το ποντίκι και μασουλάει. Μου δημιουργήθηκε μια νευρικότητα από τον οχαλητό σου. Κυρία Φρόσο, κυρία Φρόσο. Άσε, όταν πεινάει δεν ακούει. Εγώ τώρα τι θα κάνω με αυτή? Εμένα ρωτάς? Τα έκανες όπως τα έκανες, κάτσε και φάτα. Φιγάρε, παιδιά, και τρώω. Άντε ρε γουρούνιση, άντε στο καλό. Δεν μου λες, την ξαδέλφη μου, πού την άφησες τώρα? Δεν την άφησα, την έδιωξα. Τι λέω, θέλεις παιδί μου 500.000 για να φύγεις? Ναι, μου λέει, της δίνω τα λεφτά, τα παίρνει και μου λέει πάω να ψωνίσω. Θέλω να είμαι όμορφη όταν θα έρθω στο σπίτι σου να γνωρίσω τη μάνα σου. Καταλαβαίνεις, καταστρέφομαι! Έτσι είναι οι άντρες. Στα πρόθυρα του γάμου παθαίνουν ανασφάλεια. Δεν πειράζει, θα συνηθίσεις. Αυτά τα έφτιαξα από το Πάσχα, δεν τα φάγατε? Το στομάχι μου. Πότε ήσουνα, βρε, εδώ εσύ και φρόντιζες το γιο σου και τώρα σε έπιασε ο πόνος? Γιατί εσύ πότε ήσουνα? Εγώ ερχόμουνα κατά διαστήματα. Ξέρεις κάτι, Ρινατάσα? Δυο γάιδαροι μαλώναν σε ξένο αχυρώνα. Γάιδαρο να πεις μόνο τον εαυτό σου. Εντάξει, εντάξει, εσύ είσαι πουλάρι. Ξαφνικά πέσαμε και δυο απάνω του και του χαλάσαμε την ησυχία. Εγώ βέβαια άντρας είμαι και το καταλαβαίνω. Γιατί είσαστε όμοι? Γιατί εγώ δεν έχω εγωισμούς. Δεν είμαι αυταρχικό σαν και σένα. Δεν θέλω να βγάλω τα αποθυμένα μου. Έχεις τα μούτρα, βρε, και μιλάς για αποθυμένα? Δηλαδή με κατηγορείς και από πάνω ότι έχω αποθυμένα? Όχι, αλλά μην τα ξεσπάς πάνω στο παιδί. Μια ζωή είναι αυτή. Ας το να ζήσει όπως θέλει. Ας τη χαρεί τώρα. Εσύ τα λες αυτά, βρε? Που χαίρεσαι ακόμα και τώρα, 100 χρονών. Ας εμένα και ας εσένα. Το παιδί μας έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Είναι δυστυχισμένο. Γιατί? Επειδή ερωτεύτηκε μια που ήταν ξανά ερωτευμένος και μετά την πλώτσισε? Εντάξει, εγώ πήγα και της μίλησα. Με ποιο δικαίωμα? Με το δικαίωμα που μου έδωσε ο γιος μου. Ωραία, ζηλίκια.
Άσε τα ρεζιλίκια και πήγαινε να τις μιλήσεις κι εσύ. Και τι να τις πω, βρε, αν δεν τον θέλει, δεν τον αγαπάει. Τον θέλει, τον αγαπάει, στο λέω εγώ, μιλάει η πείρα. Απλώς δεν του έχει εμπιστοσύνη. Και καλά κάνει. Με ποιον είσαι εσύ? Άκουσε να σου πω, εγώ έζησα μια ζωή γεμάτη γυναίκες. Αν χαθείς, συχαμένε. Και το λες κιόλας. Εγώ δεν είπα ποτέ μου ότι έζησα μια ζωή με άντρες. Εγώ λοιπόν ποτέ, μα ποτέ δεν είδα τον εαυτό μου όπως βλέπω τώρα τον Αντώνη. Ποτέ δεν σκοτίστηκα για καμιά. Ερωτευόμουν και άμα δεν με θέλανε, τις έγραφα στα παλιά μου τα παπούτσια και έφευγα. Αν δεχθούμε λοιπόν ότι ο Αντώνης και εγώ είμαστε ήδη χαρακτήρες, σου λέω ότι ο Αντώνης είναι πραγματικά ερωτευμένος με αυτή τη γυναίκα. Πραγματικά τη θέλει. Είναι το μόνο που διαφέρουν. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αν θέλεις να γλιτώσεις το γιο σου από περιπέτειες, αν θέλεις να στρώσει όπως λένε, κάνε τα αδύνατα δυνατά να τους μονιάσεις. Σουλάκι, τι κάνεις? Δεν με πήρες τηλέφωνο χτες. Είπες θα βγαίναμε μαζί. Ναι, κάτι μου έτυχε. Δίμετρο. Ορίστε. Λέω, αυτό που σου έτυχε. Είχε ωραίο ποπό. Αρκετά. Και μου το λες? Εσύ με ρώτησες. Πιο ωραίο από το δικό μου. Τι να σου πω, δεν είμαι κριτής ακαλυστία. Πάντως, κάθε γυναίκα έχει τη χάρη της. Εσύ όταν με γνώρισες μου είπες ότι... Α, κοίταξε. Μην ακούς τους άντρες. Δεν ξέρεις τι ψέματα λένε. Δηλαδή, δεν με θέλεις άλλο. Ρε κορίτσι μου, οι γυναίκες είναι σαν τα λουλούδια. Και οι άντρες η μέλισσα που πετάνε από λουλούδι σε λουλούδι. Ποια μέλισσα είναι? Εσύ είσαι μπάμπουρας. Και όχι μόνο μπάμπουρας, μπαμπόγερος είσαι. Με πήρες από το μνηστήρα μου. Εγώ σε πήρα. Μόνη σου ήρθες. Εγώ? Εσύ δεν μου έκανες πρόταση να βγούμε να φάμε. Και πήγαμε. Σου έκανα τίποτε άλλο? Γιατί θα μπορούσες. Μετά που σε γνώρισα καλύτερα, μάλλον όχι. Είσαι τόσο βούρλο και τόσο φιλόδοξη και αρπακτική που και νέος αν ήμουν ακόμα, αμφιβάλλω αν θα μπορούσα να κάνω κάτι μαζί σου. Τι έγινε, τρελάθηκες και πετάς πράγματα? Αχ, συγγνώμη Παναγιώτη μου, σε χτύπησα. Πού πάει αυτό το μου? Σε σένα. Τι λέει ρε μούτρο, σε σουτάρισε ο άλλος και τώρα έγινα μου, Παναγιώτη μου. Δεν μου έκανε τίποτα, Παναγιώτη. Όπως με άφησες, έτσι είμαι. Αμόλυντη, ε. Ρε σούπια, ρε λαμόγιο, αφού είχες το προηγούμενο από τον Αντώνη, τι νόμιζες, ο πατέρας του ήταν διαφορετικός? Τι θα σε έκανε, ρε, αφεντικίνα? Εσύ κανονικά είσαι κανένα καθαρίς τις σκάλες. Βρε ηλίθιε, βρε κρεατίνε. Είσαι και αμόρφωτη. Εγώ τα προσόντα μου τα κουβαλάω επάνω. Εσύ έτσι και εξαφανιστεί ο Αντώνης, δεν θα σε παίρνουν ούτε για νεκροθάφτη. Βλάκα! Γιατί με ένα ωραίο μαύρο κουστούμάκι θα είμαι το ωραιότερο κοράκι της περιφέρειας. Ναι. Πού είσαι ρε? Ξύπνησα και ήμουνα μόνος μου. Και τρόμαξα, αγοράκι μου. Σου είχα ανοιχτά τα φώτα. Τσακίσου, έλα εδώ. Να έρθω, Αντώνη. Να έρθω να κλαίμε και δύο τη μοίρα μας. Τι θέλετε, κύριε Παλαιολόγε? Δηλαδή δεν μπορούμε να κοιμηθούμε όσο θέλουμε? Λίζα μου! Πάρ' την από εδώ και θα τη σκοτάσω! Άκουσε εκεί, καλέ! Άκουσε εκεί να φρίξεις! Κι άλλο! Έχω φρίξει με όλους σας, δεν αντέχω! Πάει το παιδί σε αυτόν τον ηλίθιο να του δείξει το φόρεμα που αγόρασε! Σ' αρέσει το μοντελάκι, πανάκριβο! Πάψε, τώρα μιλάει ο Αρμαγεδόν! Θα έρθω, του λέει, το βράδυ σπίτι σου να σε ζητήσω από τη μάνα σου. Το πέτσι χαριτωμένα, ξέρεις. Βρε που να σας πάρει και να σας σηκώσει. Και τις λέει αυτός. Τι σου είπε, μωρή? Μην πατήσεις, λέει, στο σπίτι μου, γιατί η μάνα μου έχει πάθει εγκεφαλικό και δεν θέλω να τη χάσω εξαιτίας σου. Κακό είναι που δεν θέλει να χάσει τη μάνα σου. Γιατί την είπες προηγουμένως, Αρμαγεδόν? Ποιος είδε τη φροσάρα και δεν τη φοβήθηκε? Πάω να ντυθώ να πάμε μαζί. Καλά, Μόρισι, έχεις τρελαθεί. Έκανες έρωτα με τον άνθρωπο και θέλεις σόν και καλά να τον σέρνεις. Δεν τρέπεσαι, δεν έχεις εγωισμό? Κάτσε, βρε, Λιζάκι. Και εσύ λες ότι δεν θέλεις τον Αντώνη, αλλά πετάς τη σκούφια σου. Ποιος το είπε αυτό?
Δεν τον θέλει, το ορκίζεσαι. Σιγά που θα ορκιστώ σε σένα. Όλοι λέμε ότι δεν θέλουμε, αλλά θέλουμε. Μόνο που έχουμε την τρέλα να θέλουμε όταν θέλουμε εμείς και όχι όποτε θέλει ο άλλος. Πώς το είπε τώρα αυτό. Εγώ για να το έλεγα θα γινόταν η γλώσσα μου κοτσίδα. Κοιμήθηκα. Εγώ χώρισα. Αλλά δεν ήταν ύπνος. Εφιάλτης ήτανε. Ο πατέρας σου τη σουτάρισε τη σούλιτσα. Είδα το χειρότερο εφιάλτη που έχω δει ποτέ. Τώρα να δεις τι εφιάλτες που θα βλέπει η σούλα. Σου μιλάω, ρε. Είδα ένα όνειρο. Ήμουνα μέσα. Εσύ. Εσένα θα σε σκοτώσω. Γιατί, επειδή ήμουν στο όνειρο. Ναι, αλλά πώς ήσουνα. Νεκρός. Έχω 24 ώρες να κοιμηθώ. Ήμουνα, λέει, εδώ μέσα. Καλή ώρα. Κακή και ανάποδη. Ακουγόντουσαν καμπάνες, μουσικές. Ανοίγει εκείνη η πόρτα. Παιδιά, παιδιά, μην πετάτε κουφέτα γιατί πονάει το κεφάλι μου. Εσύ μαδούρα το κάνατε στην εκκλησία, όχι αυτό. Κουμπάρε, να μου ζήσεις. Thank you. Thank you. Κουμπάρε, εσένα θα σε σκίσω, ρε παλιόσκι. Μανούλα, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Μανούλα, τη μάνα μου. Αγόρι μου, να ζήσετε, να ευτυχήσετε και καλούς απογόνους. Αυτό ειδικά, δεν θα το ξεχάσουμε. Άσε, κάτω τα χέρια σου, ρε. Αυτό το σπίτι θέλω να γίνει φωλιά μας. Το αγόρασα για σένα. Θέλω να σε κάνει ευτυχισμένη. Το σπίτι μου. Ακούστε με, είμαι κι εγώ εδώ. Ακούστε με, ακούστε με, ακούστε με. Εγώ πάντα το έλεγα ότι αυτοί οι δύο ταιριάζουν σαν φόδρα με παλτό. Μπορεί να μην είναι πολύ ποιητικό αυτό που είπα, αλλά είναι αλήθεια. Κάθαρμα, εσένα θα σε σκίσω. Το Σεντόνι. Σεντόνι. Ποιο Σεντόνι. Άσε κάτω το Σεντόνι, ρε, έξω από το δωμάτιο. Έχω κάνει εγώ έρωτα μαζί της, θα γίνεις ρεζίλη. Λίζα, σ' αγαπάω. Πες μου, γιατί αυτοκτόνησε ο προηγούμενος άντρας. Δυστυχώς τρελάθηκε. Όχι. Ακόμα και τώρα που το θυμάμαι, υδρώνω. Τι λες ρε Αντώνη, φοβερή εμπειρία, ε. Τι ήταν αυτό. Δυστυχώς τρελαίνεσαι. Γιατί μου πήγαν έτσι όλα στραβά, γιατί έχασε το παιχνίδι. Γιατί δεν ήτανε παιχνίδι, ρε Αντώνη. Έπειτα, ό,τι έπαιξες, έπαιξες στη ζωή σου. Έπαιξες με 100 γυναίκες. Κάποια στιγμή έπρεπε να σοβαρευτείς. Και η μοίρα σου έφερε αυτή τη γυναίκα για να σοβαρευτείς και το είδες και αυτό σαν παιχνίδι. Τι θα κάνω τώρα. Εκείνο που φοβόμουν πάντα ήταν μήπως τα όνειρά μου βγουν αληθινά. Όλοι το ελπίζουμε αυτό. Κάνουμε όνειρα και παρακαλάμε να πραγματοποιηθούν. Τα κακά μου όνειρα, οι εφιάλτες. Σκέφτεσαι να γίνει και αυτό. Να αυτοκτονήσεις. Όχι, να δω τη Λίζα, να παντρεύεται τον παλαιολόγο. Τότε θα αυτοκτονήσεις. Δεν σκοπεύω, ρε, να αυτοκτονήσω, πάψε. Αλλά άμα δω αυτό τον εφιάλτη να ζωντανεύει, θα τρελαθώ. Να παντρεύεται ο παλαιολόγος τη Λίζα. Πρόσεξε. Είχε και ένα συμβολικό χαρακτήρα το όνειρο. Μόνο πεθαμένος θα δεις κάτι τέτοιο. Γι' αυτό φρόντισε να μην πεθάνεις. Έπειτα, το βρίσκω απίθανο ο παλαιολόγος να ζητήσει τη Λίζα σε γάμο. Από πού και ως πού. Να περάσω. Συγγνώμη που δεν ήρθα σπίτι σου, που δεν σε πήρα ένα τηλέφωνο, που δεν... Έχω να σου κάνω μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Θες να την ακούσεις. Ποιος είναι? Ρόζουλας! Κάτσε ρε μαμά! Γαμώ τη σούπα! Κάτσε ρε παιδάκι! Σιγά ρε μάνα, χάλια! Μην ανοίξει! Μην ανοίξει! Καλά, άκουσα, θα ανοίξω! Τι κάνετε, η μητέρα του Βαγγέλη. Φυλάτε στο χέρι, μωρή. Τι θέλετε, παρακαλώ. Να περάσουμε. Αυτή που την έχω ξαναδεί, στο ζωολογικό. Όχι καλέ, στο παθολογικό, στο νοσοκομείο. Τι κάνετε, ο γιος σας? Ποιος γιος μου? Δεν έχετε γιο? Όχι. Είστε βέβαιοι? Δεν ξέρω. Να πάρω τη βοήθεια του κοινού. Φωνάξε το Βαγγέλη, μωρή, αυτή έχει χάσει τον μπούσουλα. Τον έχω χάσει εδώ και 15 χρόνια. Μόνη μου το μεγάλωσε το παιδί. Βρε, εσύ που είσαι? Ναι, συγγνώμη.
Μου κήθηκε σούπα στο παντελόνι και λερώθηκε. Πάρ' του το μωρί να το καθαρίσεις. Συγγνώμη, γιατί να το καθαρίσει η Δεσποινής? Για να μάθει να σε περιποιείται. Κι άστο Δεσποινής. Όπως την κατάτη σας δεν είναι πια Δεσποινής. Τι λέει? Έλα να καθίσουμε καλέ. Αυτή γιατί κάθισαν ανάμεσά σας? Γιατί χωράει. Εδώ η κόρη μου έχει προβλήματα. Τη έδωσε και αγόρασε φουστάνια και τέτοια. Και εκείνη έχει τα προβλήματα, ή εγώ που έσκασα ένα πεντακοσάρικο? Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς οι Αθηναίοι. Το κάνουμε ακριβώς όπως το κάνετε και εσείς στις Σέρες. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Υπάρχει. Σοβαρά? Δεν μου την έδειξες. Την προγιαγιά μου την έκλεισα σε ένα δωμάτιο με τον προπάπο μου και εκεί το έκαναν. Δεν βλέπω τίποτα το περίεργο. Και τους πάντρεψαν. Ο παππούς μου ήταν τσέλιγκας. Πήγε η γιαγιά μου να πάρει γάλα. Κατσικίσιο. Και την κουτούποσε με στο στάβλο. Εκεί τους πάντρεψαν. Στο στάβλο? Ο πατέρας μου ήταν χασάπης. Και η μάνα σου πήγε να πάρει μία μοσχαροκεφαλή και την ξάβλωσε στο ψυγείο. Πού το ξέρεις? Εσύ του το είπες, μωρή? Όχι. Όταν βγήκαν από το ψυγείο. Είχαν κρυσταλιάσει και τους βάλανε στο τζάκι να ξεκολλήσουν. Όχι, τους πάντρεψαν. Εγώ έκλεισα τον άντρα μου στο υπόγειο. Και τον φάγατε τα ποντίκια? Όχι, εγώ. Τον έφαγες? Τον παντρεύτηκα. Ωραία, και τι θέλετε τώρα? Κοίτα, Βαγγέλη, εγώ είμαι ένα μοντέρνο κορίτσι. Η μάνα μου ζει ακόμα τις παραδόσεις. Και ποιες είναι οι παραδόσεις? Έτσι και κάνεις έρωτα με ένα κορίτσι, πρέπει μετά να την παντρευτείς? Άμα ήταν έτσι, δεν θα είχαμε κανέναν ανήπαντρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα δεν ξέρω τι κάνετε. Όχι, όλοι κάνουμε, αλλά δεν παντρευόμαστε. Εμένα ο άντρας μου πρώτα με παντρεύτηκε και μετά με έβηρε. Στο χωριό μας? Εδώ δεν είναι το χωριό σας και αυτά που λέτε, κυρία Φρόσο, είναι παλαιών αρχών. Γιόρταζε ο παλαιών πατρών Γερμανός. Το θυμάμαι σαν να είναι σήμερα. Θα τη πει να σταματήσει. Αν ήθελα να παντρευτώ, κυρία Φρόσο, θα διάλεγα εγώ το κορίτσι και δεν θα άφηνα να με διαλέξει εκείνη. Γιατί εγώ τι έχω, δεν κατάλαβα. Έχει δυο οικόπεδα στη Δράμα πάνω από την πλατεία. Να τα κάνετε σούπερ μάρκετ. Αχ, όχι, όχι. Εκκλησία να χτίσουνε. Την παρντάνασα. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και έχω τις δουλειές μου, έτσι. Ξέρετε πόσες γυναίκες του καλού κόσμου με θέλουν για σύζυγο? Γιατί εγώ τι είμαι, του κακού κόσμου? Τι λες ρε που σου δώσαμε αξία και το πήρες και πάνω σου, στραβοχημένε λουκουμά? Ξέρεις ότι σκοτώνονται άντρες για χάρη μου? Πες ρε μάνα για το Σπυρούκλα. Έχει τρία βιτία. Αδειάζει βόθρους και γεμίζει χρήμα. Ωραία, να την πάρετε και να τη δώσετε σε αυτόν. Πήγαινα από εδώ ρε βατραχομούρη, που θα πεις να με δώσουν στο Φαταούλα. Εγώ είμαι σαν τα κρύα νερά. Α, για να σας πω, δεν μιλάω, δεν μιλάω. Πάρε από εδώ τη φοράδα και φύγετε. Πες αυτό το μισιακό να μην το βάλω κάτω και το πατήσω. Εσύ είσαι ρε βουτυρόπεδο, άσχετος. Αν δεν σε βοήθαγα εγώ, θα πήγαινες να το κάνεις με τον τοίχο. Ρε αστεία κομμάτια, φύγετε από το σπίτι μου. Πού τον βοήθησες εσύ, μωρή? Εσύ που ξέρεις. Τις γυναίκες τις βοηθάει η φύση. Ποια φύση? Εσύ δεν έχεις αφήσει φύση για φύση. Και η μάνα τι, πιστεύει ότι είσαι παρθένα? Μη σου σπάσω το σπίτι, παλιογάιδαρε! Τι είπες, μωρή γκαστρωμένη μου Λάρα? Πιανού το σπίτι θα σπάσεις! Ρε μάνα, μην ανακατεύεσαι εσύ. Πάψε εσύ και πήγαινε μέσα να φας! Φύγε ρε μάνα, μη σε φυσήξει. Αυτή δεν τη βλέπεις πως ξεφυσάει. Έτσι και σε φυσήξει θα πας πνευμονία. Προχθές σηκώθηκες από το κρεβάτι. Αχ, ανάθεμα το κεφάλι σου που πας και ξαπλώνεις με την κάθε παστριγιά. Ό,τι θέλω θα κάνω. Πάψε, μη φας χαραχαστούκι. Εσύ μωρή, τις βλέπεις τις μπομπές σου? Εγώ ήμουν μεθυσμένη. Αυτό να πεις στο δικαστήριο. Σε βίασε. Εγώ? Αυτή με βίασε, μου έβγαλε το παντελόνι. Τι τρέπεσαι να φύγεις να σου κατεβάζουν τα παντελόνια? Εσκάστε όλοι πια. Αν δεν με θέλεις ρε σημεία, εγώ δεν σε θέλω δέκα. Πάμε να φύγουμε, ρε μάνα. Από τώρα θα φύγετε. Δεν σας τράταρα κάτι. Έχω νερατζάκι γλυκό. Θα πιούμε και καφεδάκι. Ρε μάνα, μην με κάνεις να σε κλείσει το τρελοκομείο. Πάψε. Κάνε παρέα στους καλεσμένους. Ρε μάνα, τα έχεις παίξει τελείως. Ρε μάνα, εδώ σκοτωθήκαμε και θα βγάζεις και γλυκό. Μη φας, μωρή, από το νερατζάκι. Αυτή μπορεί να το έχει από τον καιρό της αλώσεως. Τελικά μόνο ο Αντώνης ήταν καλό παιδί. Αυτός με αγαπούσαν ιδιωτελώς. Αυτά τα κορακίστικα που έμαθες εδώ στην Αθήνα δεν τα καταλαβαίνω. Γίναμε Σόδομα και Γόμορα. Όταν ο Αλίτης ο Μπράβος είναι το καλύτερο παιδί, πάμε κατά διαόλου. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ, ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ, όσο ονειρεύομαι μου είναι αρκετό. Έτσι είμαι εγώ, ένα χαμόγελο για σένα θα φυλάξω. Άλλωστε σου το χρωστώ. Έτσι είμαι εγώ. Δεν έχει χρώμα η σιωπή, μόνο ένα για και ένα γιατί. Αυτό θυμάμαι, θα φοβάμαι. Κάθε σκέψη μου κρυφή στη δική σου θα οδηγεί. Αυτό φοβάμαι. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ ούτε και θέλω να αλλάξω.
γυρεύω.